Τουλάχιστον 300 πρόσφυγες που έχουν αιτηθεί τη χορήγηση ασύλου και διαμένουν είτε σε δομές φιλοξενίας είτε σε διαμερίσματα θα βρεθούν το επόμενο διάστημα στο δρόμο. Απορία της νομοθετικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης και των σχετικών αποφάσεών της για τη διακοπή των μηνιαίων βοηθημάτων. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες δεν δικαιούνται τη χορήγηση αυτών των βοηθημάτων και ταυτόχρονα θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις εστίες τους αναζητώντας μόνοι τους στέγη και εισόδημα. Το θέμα αυτό τέθηκε στην έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου από εκπρόσωπο της Επιτροπής Πρωτοβουλίας που έχει συγκροτηθεί, ζητώντας την απόφαση του σώματος ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Το λόγος μάλλον τον οποίο βρισκόμαστε σήμερα εδώ είναι τι σκοπεύει να ρωτήσουμε τέλος πάντων το Δημοτικό Συμβούλιο, τι σκοπεύει να κάνει πάνω ας πούμε σε αυτά τα ζητήματα. Διότι καταλαβαίνετε ότι για ποια έκρηθεν κατάσταση μιλάμε όταν 400 άνθρωποι. Τις προσεχείς εβδομάδες θα βρίσκονται άστεγοι στο κέντρο της πόλης. Εμείς ρωτάμε λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο αν θα εξακολουθήσει να ενισχύει ας πούμε, μια άκρος ρατσιστική και αντεργατική πολιτική, γιατί για μας αυτά πάνε πακέτο, ή αν θα τι θα κάνει δηλαδή με τους αστέγους. Πάμε σε, από ό,τι λένε ας πούμε, οι επιστήμονες, σε δεύτερο κύμα όξυνσης της πανδημίας. Έχει και αυτό τη σημασία του όταν, ας πούμε, ειδικά το χειμώνα στα Γιάννενα, έχεις ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται, ας πούμε, άστεγοι στο κέντρο της πόλης. Ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ ενημέρωσε το Σώμα ότι βρίσκεται σε επαφή με την πολιτική ηγεσία ώστε να βρεθεί λύση στο πρόβλημα εξόδου των δικαιούχων διεθνούς προστασίας από το πρόγραμμα στέγασης Εστία. Συνεπάγεται λοιπόν ότι αυτοί πρέπει να φύγουν. Ή αν δεν φεύγουν από τον Κατσικά, σου λέει εγώ δεν τον βγάζει με τη βία, τουλάχιστον προς το παρόν, αλλά δεν πληρώνεται και επομένως δεν μπορεί να αγοράσει φαγητό. Τον ρόλο αυτόν τον ενδιάμεσο τον παίζουν ορισμένες μη κυβερνητικές, ο δόμος ο οποίος δίνει καλαθάκι τροφίμου. Το πρόβλημα λοιπόν είναι πραγματικά ένα οξύτατο πρόβλημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Είμαστε σε μια συζήτηση με το Υπουργείο, υπάρχει συγγήνη χθείως. Ελπίζω ότι μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς το πρόβλημα θα οξύνεται και θα μας απασχολήσει πολύ άμεσα, θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία που δεν είναι καθόλου, μα καθόλου εύκολη και θα πυροδοτήσει και αντιδράσεις. Και όσο από τη δείτε τη δική τους πλευρά, αλλά όσο και από την πλευρά των τοπικών κοινωνιών. Ο Θωμάς Μπέγκας εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τους πρόσφυγες, καλώντας τη Δημοτική Αρχή να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πίεσης της κυβέρνησης. Ενώ από την πλευρά της η Τατιάνα Καλογιάννη έκανε λόγο για θέμα κεντρικής διοίκησης. Να δρομολογηθούν ταχύρυθμες διαδικασίες, τουλάχιστον αυτά τα συγκεκριμένα που υποτίθεται ότι τρέχουν, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, αλλά τρέχουν με ρυθμούς χελώνας, να τρέξουν πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Η πρώτη είναι στενή συνεργασία Δήμου, Δημοτικής Αρχής και Υπουργείου για επίσπευση διαδικασιών, όπως αναφέρθηκαν και από τον κύριο Δήμαρχο. Και το δεύτερο είναι, επειδή ο κύριος Δήμαρχος ήδη με αιτήματά του προς διάφορους χορηγούς ζωρητές ζητάει κάποια πράγματα, θεωρούμε κύριε Δήμαρχε ότι είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν να μην μένετε μόνο σε αυτά τα ολίγα, αλλά να διεκδικείτε περισσότερο. Την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στο ζήτημα εξέφρασαν παράλληλα και οι επικεφαλείς των άλλων παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Διότι θα κινδυνεύουμε να διαμορφώσουμε πανελλαδικά αρνητικό κλίμα σε ένα πολύ κρίσιμο τομέα, σε μια δύσκολη περίοδο οικονομικά για τη χώρα, με μεγάλη ανεργία και με προβλήματα από δυνάμεις οι οποίες είναι έτοιμες να το εκμεταλλευτούν. Είχαμε φέρει σαν παράδειγμα και το ψήφισμα της ΚΕΔ. Είναι πολιτική πίεση που μπορεί να ασκηθεί. Και γιατί παράλληλα με αυτούς τους 300 ανθρώπους που θα είναι νόμιμοι στη χώρα μας, είναι άλλοι πόσοι που σε λίγο διώκονται, αναγκαστικά γιατί δεν μπορούν να είναι νόμιμοι και που θα είναι σε συνθήκες παρανομίες που μπορεί να μην μπορούν να ταξιδέψουν, που ταυτόχρονα δεν θα έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα. Θύματα πολλές φορές πολιτικών και συγκεκριμένων κινήσεων που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουμε να διαχειριστούμε γενικότερα αυτόν τον κοινωνικά πληθυσμό που αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα.